Υπόμεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης διάνοιας ημών, υπόμεν. Κύριε Πάτρος Κράτος, ο Θεός των Πατέρων ημών, Θεός με χάρη, Πάτρος ημών και ελέησον. Thank you.
Αμήν πρώτος του εκτομηνή. Ο αρχιστράτηγος απεστάλλει. Παρθένων και Άγνη, πρόσε την Παρθένων και Άγνη. Μην είσαι εσύ των λόγων της σωτηρίας. Oh.
Are
Πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού, εγκόμεων εις τον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομον, ευλόγησον Δέσποτα. Αμήν. Επειδή στους πατέρες ακόμη και τα παιδικά ψελίσματα είναι αγαπητά, τα δυο λεπτά της χείρας είναι το πλέον προσφυλέ στο Θεό και από τα μεγάλα κατορθώματα. Άλλωστε ο Θεός εκφύσεως είναι κατεξοχήν με βάση την προαίρεση και όχι τη δυνατότητα για αποτέλεσμα. Επιπλέον δεν πρέπει να αποθεί κανείς την παράκληση ενός πιστού, ο οποίος είναι ευσεβής και αποτείει σε εμάς τον οφειλόμενο φόρο τιμής. Τέλος πάντων, αρχίζω το εγκόμιο όχι με τόλμη, αλλά με συστολή πολύ και δέος, αναφέροντας τα καλύτερα των δικών σου θείων και ιερών εργασιών. Διότι, Πάτερ, θα είναι το εγκομιό σου εντός του δέοντος, καθώς θα εκτιλήσω αυτό το θέμα, εφόσον φτάσω στο ανάλογο ύψος των περιστάσεων. Για να όμως συμβεί το αντίθετο, πράγμα που δεν θα ήταν καλό να πάθω, αν και δύσκολο να αποφύγω, έχοντας εκπέσει του σκοπού μου, θα λάβω συγγνώμη μετά από μια δίκαιη συντριβή. Όμως, Άγιε μου, δώρισέ μου τη φλογερή χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άλλωστε και εσύ υπήρξε στόμα Χριστού, ο οποίος έχει εξάγει το άξιο τιμής από τον άξιο λόγο, και όχι το ένα ή το άλλο, κάτι που οποιοδήποτε θα μπορούσε να πράξει, αλλά ολοκλήρους οίκους και δήμους και πόλεις. Αρχίζοντας από τον ίδιο, αφού μετασκεύασε τον εαυτό του σε αληθινή πόλη Ιερουσαλήμ, την πόλη του Θεού, κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, δια του κηρύγματος του έφθεσε παντού σε όλη τη γη, Ανατολή, Δύση, Βορρά, Νότο, ακριβώς όπως του Θείου Δαβίδ ο Λόγος αναφέρει, σε όλη την οικουμένη έφθεσε η φωνή και στις άκρες του κόσμου το κηρυγμάτος. Αφού υπήρξες πρώτα μαθητής και διδάσκαλος της αληθούς θεολογίας του Χριστού, της όντως εν υπόστατης δυνάμειος του Θεού Πατρός, έγινες κατόπιν ερευνητής της μόλις σου τη δύναμη και αφού μιμήθηκες τον Χριστό όσο ήταν δυνατό στον άνθρωπο, θεμελίωσες τα όρια της ανθρώπινης φύσεως, τυποτό πρίσμα της απολύτου αρετής, πάνω στη βάση της βαθιάς ταπεινώσεως, δια της οποίας ο Θεός θέλησε να πραγματώσει τη σωτηρία. Διότι δεν υπάρχει πιο ασφαλής άγκυρα από αυτή. Όμως, ότι η ταπείνωση απορρέει από την πίστη είναι ολοφάνερο. Διότι πώς θα μπορούσε κανείς να υποταχθεί στον ανώτερο, εάν δεν πίστευε εκ των προτέρων ότι είναι αυτός πρώτος και μέγιστος. Άγιε Ιωάννη, είχες γίνει πλήρης θείων λόγων ως θεράπων του λόγου.
Δια του Θείου Κηρύγματος απέδειξε στην ομοουσιότητα του Υιού και Λόγου προς τον Πατέρα την μία ουσία με τα τρία πρόσωπα, Πατέρα, Υιό, Άγιο Πνεύμα, την Αγία Τριάδα, που σε εμάς φαίνεται αυτή η ένωση και τρισυπόστατη μία ουσία κατανόητη. Διότι η ενότητα αυτή δεν δημιουργεί σύγχυση προσώπων, ούτε τα πρόσωπα είναι διατομής χωριστά εκτός ενότητος. Στη μία ουσία υπάρχουν ασυγχύτως και τα τρία πρόσωπα. Στην ενότητα της ουσίας υπάρχει το απαράλλακτο της φύσεως εκάστου προσώπου. Όλα αυτά τα δίδαξε στην Οικουμένη την μία τρισυπόστατη θεότητα, αλλά και το ότι η μία εκ των τριών προσέλαβε την ανθρώπινη φύση πλήρως, ο Υιός δηλαδή και ο Λόγος του Θεού, ο απαθής που προσέλαβε τα μη διαβλητά ανθρώπινα πάθη με την ενανθρώπιση. Και τα διάβλητα πάθη τα υπέστη έχοντας η Θεία Φύση τον πρώτο λόγο. Η Θεία Φύση προσέλαβε την ανθρώπινη και στο ένα πρόσωπο τον Χριστό υπάρχουν δύο φύσεις, Θεία και ανθρώπινη. Όμως είναι ένα πρόσωπο και έτσι κηρύσσομαι ότι έχει τις δύο φύσεις τελείως ασύγχυτες στα όρια τους και στην ιδιώστης σύστασή τους. Την Θεία, άναρχη και άκτιστη προπάντων των αιώνων. Την ανθρώπινη όμως, με χρονική έναρξη και δημιουργημένη. Δηλαδή η Θεία Φύση του είναι απαθής, αόρατη, ανέγκυχτη, απερίγραπτη, αλλά η ανθρώπινη είναι με πάθη αδιάβλητα, ορατή, απτή, περιγραπτή. Όμως καθεμία έχει ίδιον θέλημα, ενέργημα και αυτεξούσιο. Ο Χριστός όμως και Υιός και Κύριος, ως ενιαίο πρόσωπο, ολοκληρώνει εμπράκτος καθένα εκ των δύο. Η ανθρώπινη λειτουργεί δια των οργανικών μελών, η Θεία δεσπόζει, αλλά και πάλι τονίζουμε ότι καθεμία έχει ίδια ενέργεια και αυτεξούσια κίνηση και ότι το ένα και μόνο πρόσωπο, ο Υιός και ο Λόγος, εκτελεί με τη μία και με την άλλη, μαζί και με τις δυο έφερε εις πέρα στη σωτηρία μας, για την οποία ευμενής όντας και ένωσε Αυτόν. Άγιε Ιωάννη, όλα αυτά τα εξήγησες, αφού τα ενόησες πρώτα, και πάνω σε αυτά υποδόμησες τον δια του περίλαμπρου κηρύγματος ευπρεπισμό των καλών έργων, ώστε να μην εξαφανιστεί η ύπαρξή μας στην ώρα της κρίσεως που ερχόμαστε σε επαφή ως φρήγανα με το Θείο Πυρ, αλλά και καθαρμένοι κατεξοχήν και έχοντας διώξει όσο το δυνατό το επίπλαστο της αμαρτίας, αγνή πλέον να συνυπάρξουμε στους αιώνες με το Θεό που μας καθάρισε και μας θέωσε. Ποιος άραγε μπορεί να μου δώσει ρητορική δυνότητα επάξια του δικού σου εγκομείου? Ποιος άραγε δύναται να με πάει πίσω στην ημέρα της Πεντηκοστής, όπου έλαμπε το Θείο Πυρ, διαφαινόμενο με τον τύπο των πύρινων γλωσσών και επί των κεφαλών εκάστου των Αποστόλων αναπαυόμενο? Και έτσι διαφάνηκε, ώστε δια των πολλαπλών πυρήνων γλωσσών να παρουσιαστεί η μία και η νέα πίστης που συναρμόζει σε ένα σώμα τα διαχωρισμένα και να καταληθεί η πολυθεία. Προς αυτήν την πλάνη με μια γνώμη στράφηκαν οι άνθρωποι του πύργου της Βαβέλ που έλαβαν ως αμοιβή την πολύγλωση σύγχυση και την μόνιμη τυχογνωμία. Επιπλέον, ποιος θα μπορούσε να μου μεταδώσει τη γλώσσα του Πνεύματος ώστε να διατυμπανήσου εκείνου του πεφωτισμένου Αγίου τα προτερήματα, διότι έστω και αν βρεθεί ενώπιον μας ο ωκεανός των ομιλιών και η άβυσος των διανοημάτων του, όμως η χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν υποτάσσεται σε λόγους. Ο επιθυμό να θεολογήσει χωρίς τη χάρη του Πνεύματος μοιάζει προς κάποιον που θέλει να έχει όραση χωρίς το φως και έχει οδηγό της οράσεώς του το σκότος. Γι' αυτό λοιπόν επανέρχομαι στον εγκομιαζόμενο τώρα Άγιο και σαν να είναι θεϊκό λιχνάρι, ανάβω από αυτόν το κερί της γνώσεως, λες και είναι ο ίδιος η αναγκαία προϋπόθεση και η πηγή των εγκομείων. Ποιος θα ήταν εξίσου σπουδαίος ρήτουρας και διανοητής? Βέβαια, οι δύο αυτές έννοιες είναι ιδεολογικώς απαράβλητες, μιας και είναι άδειλος σε ποια εκ των δύο αυτών αρετών ήταν πιο θαυμαστός. Ποιος ακόμη θα ήταν εξενάρετος κατ' ουσίαν, αλλά και διαγυμνού οφθαλμού, ώστε να μην χρειάζεται καμιά νοθεσία? Όσα απλή συμβολών έλεγε,
ταυτίζονταν και με τις πράξεις του που έδιναν κύρος σε όσα έλεγε. Τα ανάλογα λέγει σχετικώς με αυτά που άρχισε να πράττει και να λέγει ο Θεοφόρος Λουκάς, αναφερόμενος στο Χριστό τον Θεόν μου, από τον οποίον έχει προέλθει το ζήν και το ευζήν. Ποιος επαξίως συνδύασε θεωρία και πράξη, κατεπάντησε τις ελκυκές ειδονές και σαν άλλη ύπαρξη επέβλεψε επί των αρήτων μαζί με τον Θεό. Ποιος δεν της πίστεως όπως την ψυχή, έτσι και το σώμα, εφτάκτος διευθέτησε και υπέταξε και της πράξης δια της πίστεως κατέστησε εν υπόστατες και πλήρης ζωής, αφού είναι γνωστό ότι το ένα χωρίς το άλλο είναι ανεφάρμοστο και παρανοϊκό, εάν και στην πίστη δώσει κανείς το προβάδισμα χωρίς τελικό στόχο. Ποιος ομοίως εξεδίωξε τη γαστριμαργία, κατεδούλουσε και φήμωσε την αρχόντισα επιθυμία με τον ασκητικό λογισμό και κατέστη αφέντης και όχι υπηρέτης εκείνης. Και τόσο ήταν το περίσσευμα της εγκρατείας του, ώστε λησμονούσε και να φάει και να πιει, όποτε και όσο τέλος πάντων του έδιναν. Διότι ήξερε πως οι φύσεις μας είναι εθνητοί, ρευστοί και μεταβαλλόμενοι, έχουσα ανάγκη πνοής. Διότι όπως χωρίς αναπνοή είναι αδύνατο να ζήσει κανείς, έτσι πρέπει με τα επίλυπα να καλύπτει την ατέλεια της φύσεως, εφόσον είναι τρία τα στοιχεία που διαρκώς αναλύσκονται, στερεό, υγρό, αέρινο, τον οποίον οκτίστης καθόρισε την κατάλληλη αναπλήρωση που πραγματοποιεί την υλική μας υπόσταση. Όμως η Θεία Χάρη δεν υπακούει σε φυσικούς νόμους. Δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με υλική τροφή, αλλά βασιζόμενος και στο Θείο Λόγο. Ποιος θα ήταν επίσης τόσο αγνός, ψυχοσωματικός, μιας και αποδίδεται σε αυτόν και αδιαφορία προς τη συνωσία ως κάτι μάταιο, αν και όχι εντελώς μάταιο, ούτε παράλογο και νοσηρό, αλλά επικράτηση του λογικού επί του παραλόγου και καθολική στροφή προς τον Θεό του ανθρώπου, ο οποίος για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε. Να αποστρέφεται δηλαδή το εύκολο της συντονής ως αφορμή διαγέρσεως των παθών και να εκλέγει τον δύσκολο δρόμο της αρετής που οδηγεί μονίμως στο αγαθό. Έτσι και ο Άγιος Χρυσόστομος εκπαίδευε τον εαυτό του και λίγο-λίγο και σταδιακά έγινε με την πάροδο του καιρού λίαν εγκρατής, μέχρι που αποκοίμησε τα πάθη του εντελώς. Αυτό το κατάφερε δαμάζοντας την ασκητική τέχνη και σαν ενίοχος οδηγώντας τον χρόνο και βήμα-βήμα τη διάθεσή του από την ορμή των παθών στην επιθυμία της αληθινής φύσεως. Ο ασκητικός μόχθος με τη βοήθεια του Θεού είναι φυσικό να χαρίζει την τέλεια απάθεια. Τες αυτού Αγίες Πυρβίες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
Oh,
Είπεν ο Κύριος προς τους ελιληθώντας προς αυτόν Ιουδαίους, αμήν αμήν λέγω ημίν, ομοί εισερχόμενος διά της θύρας στην αυλήν των προβάτων, αλλά αναβαίνουν αλαχώθεν, εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Ο δε εισερχόμενος διά της θύρας, ποιμήν εστί των προβάτων. Τούτο ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει και τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλλει, έμπροσθεν αυτόν πορεύεται και τα πρόβατα αυτό ακολουθεί, ότι είδασι την φωνήν αυτού. Άλλο τρίο δε ου μη ακολουθήσω συν, αλλά φεύξονται απ' αυτού, ότι ουκ είδασι τον άλλο τρίον την φωνήν. Ταύτην την παροιμίαν είπεν αυτής ο Ιησούς, εκείνοι δε ουκ έγνωσαν την αΐν αελάλη αυτής, είπεν ουν πάλιν αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι εγώ ημίν η θύρα των προβάτων. Πάντες ως ήλθον προέμου, κλέπτε εισι και ληστέ, αλλού κήκουσαν αυτόν τα πρόβατα. Εγώ ημίν η θύρα, διε μου εάν της εισέλθει σωθήσετε, και εισελεύσετε και εξελεύσετε. Και νομήν ευρύσει. Yeah.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Άγιος αγάπη του και νυνεύρισκην μόνοι παντοπεδίων εδώ επαναπάβεσαι Άγιος και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν όλοι όλοιν και το σπέρμα τι αυτού έως εόλων.
Κύριε Θεοτό και σώσον ημάς, πρωήν μου το δακρύον, μη αποποιήσεις, ή των παντός εκπροσώπου πάν δακρύον, αφηρικό τα παθένε Χριστόν κοίσασα. Όξα Πατρή και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υψώτες πλάθε πάτε τα πατρικά, μοναστές ετοιμώσιν υπόνυξον και τον Χριστό, ένας ανασύνωσας εαυτόν, και σε ευχές και χρήσωσον, ούς καρδία σώμα και τα σηκάς, υπάρξιωθόμεν, στη βάση της Αγγής, η δεσπότου δόξαν άνοιχτο. Και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες μητέρες.